πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, τον οποίο καλημερίζω συχνότητα. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όμορφη Κρήτη. Στην πανέμορφη Κρήτη που είναι το μήλον πλέον της Έρητος, βέβαια εδώ και καιρό ήταν. Αλλά τώρα πλέον κλιμακώνεται η ιστορία. Μετά το Καστελόριζο και η Κρήτη, θα λέγα, στο μάτι του Κικαιώνα. Θα τα συζητήσουμε όμως, κύριε πρόεδρε. Θέλω ευθύς εξ αρχής να σας ρωτήσω, επειδή πια δεν είστε ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, είστε αρχηγός πολιτικού κόμματος στη Βουλή και μάλιστα με μεγάλη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μήπως είναι λίγο ατυχής ο τρόπος χειρισμού του Twitter με αυτό το περίφημο βίντεο «Έτσι θα απαντούσαμε», το οποίο είναι ένα μοντάζ και δείχνει, ας πούμε, να πέφτει μια οβίδα πάνω στο Rook Race. Τι έπρεπε να κάνω, κύριε Σαχίνη, να πάρω ένα F16 να πάω να το βαρδίσω εγώ? Όχι, να διατυπώσετε πολιτικά διπλωματικά. Ακούστε μισό λεπτό. Λέω εγώ, εσείς θα απαντήσετε στον κόσμο γιατί το κάνατε. Πολιτικά, διπλωματικά, με την κοινή λογική όπως θέλετε εσείς, με τις διεθνείς σχέσεις. Αλλά ένα βίντεο από έναν πολιτικό αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος να βουλιάζει ένα πλοίο της Τουρκίας, δεν είναι λίγο, θα έλεγε κανείς, υπερβολή? Ξέρετε, εγώ θα μιλήσω πάντοτε με τη γλώσσα της αληθείας. Και ποια είναι αυτή? Όταν κάποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, κύριε Σαχίνη, και μου βιάζει τη γυναίκα μου, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ το βιασμό. Καταλάβατε τι εννοώ? Όταν είναι στο σπίτι μου, κάτω από την Κρήτη, ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο δεν φύγει βόλτες ή το πήρε ο αέρας και το πήξε πιο πέρα. Τα παραμύθια, τα ψέματα του Sky και των υπολείπων τηλεοπτικών σταθμών. Ένα πλοίο τέτοιο που έχει απλωμένα καλώδια χιλιόμετρων δεν κάνει βόλτες, το παίρνει ο αέρας. Έκανε έρευνες. Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο, αυτό δεν καταλαβαίνω. Έκανε έρευνες. Μας βίαζε την εθνική κυριαρχία επί 12 ώρες και λίγο παραπάνω. Κατά την άποψή μου, δεν θα το έκανε αυτό η Τουρκία στο Ισραήλ ή στην Αίγυπτο. Δεν θα πήγαινε έξω από την Αλεξάνδρεια για να το κάνει. Δεν θα το έκανε έξω από τα παράλια του Ισραήλ. Θα το βίβιζαν. Είναι δεδομένο αυτό. Όπως κάνανε με το Μαρμαρά οι Ισραηλοί όταν πήγαν να μπουκάρουν οι τουρκικά το παρελθόν. Α, έτσι συμπεριφέρονται οι χώρες που σέβονται τον εαυτό του. Και αυτό δεν θα αλλάξει ούτε μία μοίρα από ό,τι πιστεύω. Διότι η συνεχής αφισβήτηση de facto και de jure, φραστική, λεκτική, αλλά και η διεκδίκηση πλέον που είναι η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας, δεν μπορεί να απαντηθεί στα πλαίσια ενός διαλόγου. Γιατί έχει να κάνει με ένα γείτονα ο οποίος δεν συμπεριφέρεται λογικά, αγαπητέ κύριε Σαχή. Ναι, εγώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλογο οι δυο μας ώρες ατελείωτες. Κύριε Βελόπουλε, εγώ. Αλλά αυτοί δεν θέλουν διάλογο. Δεν θα διαφωνήσει κανείς στον τρόπο που συμπεριφέρεται η Τουρκία και θα πάμε σε αυτό, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσει ο κόσμος ποιες είναι οι απόψεις σας επί των κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Όμως, σας ζήτησα εισαγωγικά. Δηλαδή, εγώ θα καταλάβαινα να σηκώσετε το τηλέφωνο, να πάρετε τον Πρωθυπουργό, να ζητήσετε ιδιαίτερη ενημέρωση, γιατί ορισμένα πράγματα δεν είναι και σε κοινή θέα, του τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τριεθνές. Μήπως, κύριε Σαχίνη, ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά απλά δεν μπορώ να το πω? Λέω εγώ. Και δεν το λέω απλά, το εννοώ αυτό που σας λέω. Και θέλω να το καταλάβετε. Έτσι, γνωρίζω που μας πηγαίνουν βήμα-βήμα. Ξέρω που μας οδηγεί η κυβέρνηση αυτή. Πού? Η συνέντευξη ντόκου, ναι, είναι τυχαία του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι μαζί μια άλλη ομαδίτσα ανθρώπων, ομαδούλα ανθρώπων, κάποιων περίεργων καθηγητήσκων του ΕΛΙΑΜΕΤ και τα λοιπά, που έχουν τη γνωστή άποψη ότι πρέπει άνευ του Φεκιάς να χαρίσω το Αιγαίο ή το Καστελόριζο ή την ΑΟΣ της Κρήτης. Αυτή είναι η δεδηλωμένη τους άποψη. Εγώ δεν μπορώ να την ακούσω, γιατί ξέρετε, θα μου πείτε λίγο περίεργο, ήμουν στις ειδικές δυνάμεις, έχω μια άλλη φιλοσοφία για την πατρίδα μου, έπεσα με λεξίπτο αρκετές φορές, ξέρω τι σημαίνει να αγαπάς την Ελλάδα, τη φιλοπατρία, δεν θέλω πόλεμο, μακριά από οποιονδήποτε άνθρωπο πόλεμος. Αλλά κάποια στιγμή, όταν φτάνουν έξω από την πόρτα του σπιτιού σας, δηλαδή αν φτάνουν έξω από το Ηράκλειο, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, το Ηράκλειο έξω, τα έξι ναυτικά μίλια, γιατί ξέρετε μετά τα έξι ναυτικά μίλια διεθνή ύδατα, είχαν απλωμένα καλώδια, ή στο Σούνιο, ή από τον Πειραιά έξω, σε Σαλαμίνα ανάμεσα, τι θα λέγαμε? Μπορείτε να μου πείτε, δεν πειράζει, το πήρε ο άνεμος? Κάποια στιγμή αυτός ο άνεμος έπρεπε να κοπεί. Ή ο βήχας των Τούρκων πρέπει να κοπεί. Και θα σα πω και ένα παράδειγμα ιστορικό. Η Τουρκία δεν παίρνει στα σοβαρά τις όποιες λεκτικές αναφορές της Ελλάδας, ψυχραιμία, ηρεμία, αποφασιστικότητα. Το 1912 ο Κουντουλιού, μη ακούγοντας την πολιτική του ηγεσία, θα το πω ευθέως, κατατρόπωσε χωρίς να ακούσει πολιτικούς τον τουρκικό στόλο και τον έκλεισε για 40-50 χρόνια στα Δαρδανέλια. Αυτή δεν είναι η ιστορική αλήθεια. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά συζητάμε το ίδιο πράγμα με ένα γείτονα ο οποίος σαφώς και είναι διεκδικητικός, σαφώς και προκαλεί, όταν μου ζητάει τη Γάβδο. Ξέρουμε, εσείς προσωπικά ξέρετε γιατί ζητάει τη Γάβδο, σας έχω παρακολουθήσει, έχετε κάνει άπειρες εκπομπές, είστε από τους λίγους που μιλάτε για τα θέματα αυτά.
Ξέρουμε γιατί ζητάει το Χαϊδουρονήσι, ξέρουμε γιατί ζητάει την Κρήτη, τα γνωρίζουμε. Φυσικό αέριο κτλ. Όμως, πέρα το φυσικό αέριο, υπάρχει και αξιοπρέπεια εθνική. Δεν γίνεται να σου βιάζει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου τη γυναίκα σου, το παιδί σου, και εσύ απλά να παρακολουθείς, όπως είπε η κυβέρνηση, θέλοντας ένα F-16. Από πάνω να βλέπει. Θέλω να σα πω δηλαδή ότι σαφώς και τα εθνικά θέματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν κλιμακώνω περαιτέρω. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή. Πρέπει να πούμε και το ένα όχι, γιατί τα μεγάλα όχι μας έκαναν μεγάλους λαούς. Εγώ σας έχω ακούσει προσεκτικά στα εθνικά θέματα, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι εισαγωγικά. Θεωρώ δηλαδή ότι το Twitter θα μπορούσατε να. Θα σου το πω ευθέως, έτσι όπως το νιώθω, θα μπορούσατε να το έχετε αποφύγει ως πολιτικός αρχηγός. Ακούω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε κάτι. Θα προτιμούσα δηλαδή να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε στον Πρωθυπουργό και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ότι παιδιά. Ναι, ναι, μου απαντήσατε. Ίσως ξέρω κάτι περισσότερο. Κύριε Βελόπουλε, εκτιμάτε ότι οδεύουμε δηλαδή στο να μας καθίσουν σε ένα τραπέζι υποτίθεται διαλόγου, διαπραγματεύσεων, ουσιαστικά στην εκμετάλλευση διαχείρισης και πού, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, Νότια της Κρήτης, τώρα, παντού. Ένας άνθρωπος σαν και εσάς που ασχολείται με το θέμα και το ξέρετε αρκετά καλά. Το ερώτημα φαντάζομαι για τους ακροατές. Ναι, το ερώτημα είναι ρητορικό προς εσάς, γιατί θέλω να δω ποια είναι η θέση σας. Ναι, ναι. Ξέρετε και την απάντηση. Εγώ το έχω πει χίλιες φορές. Στη Χάγη δεν πας. Είναι δεδομένο. Διότι στη Χάγη έχουν βγει αποφάσεις οι οποίες είναι αμφίσιμες. Κάποιες βολεύουν την Ελλάδα, κάποιες βολεύουν την Τουρκία στην παρούσα διεκδίκηση της Τουρκίας. Γιατί είναι διεκδίκηση. Δηλαδή, στο θέμα Φιλιππίνες, να μην ξεχνιόμαστε, Κίνα, κέρδισαν οι Φιλιππίνες νησιά κτλ. Γιατί βόλευαν τους Αμερικανούς. Και η Κίνα είπε: δεν μας ενδιαφέρει η απόφαση αυτή, τη γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Στην υπόθεση Λιβύης Μάλτας, κέρδισε η Λιβύη, το χερσαίο κράτος, καταλάβατε. Δεν είναι. Όπως λέμε σε ένα δικαστήριο, υπάρχει ένα δεδικασμένο και με βάση τον μπούσουλα αυτό το δικαστήριο της Χάγης οδηγεί τις αποφάσεις του. Είναι αναλόγως με τα κέφια τους ή με τα συμφέροντα. Από την άλλη, δε, από το εξής. Γιατί να προσφύγω στη Χάγη, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, για τις διεκδικήσεις των Τούρκων, ακούστε θα σας πω, οι οποίες βασίζονται στη θήκη της Λοζάνης οι περισσότερες, και οι οποίες αφορούν γκρίζες περιοχές σε σχέση με κάποια νησιά και βραχονησίδες που δεν καταγράφονται επακριβώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Και δεν κάνω κι εγώ το ίδιο ζητώντας πριγκυπώνησα που δεν είναι καταγεγραμμένα στη συνθήκη της Λοζάνης. Και άλλα νησιά και βραχονησίδες στα παράλια της Τουρκίας που δεν καταγράφησαν ποτέ στη συνθήκη της Λοζάνης. Για να πάω κι εγώ με 15 διεκδικήσεις. Ήμβρο Τένεδο αυτοδιοίκητο σας λέω. Πίτο Χριστιανή στην Τουρκία σας λέω. Πόντο σας λέω. Απόσυση κατοχικών στρατευμάτων λέω. Τα θέτω κι εγώ στο τραπέζι και πηγαίνω στη Χάγη. Διότι αν πάω μόνο με αυτό που διεκδικεί η Τουρκία, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, και κινδυνεύω να χάσω αυτό που έχω. Και ταυτοχρόνως επαφίεται στη δική μου περίεργη λογική μια απόφαση δικαστηρίου να είναι δεδομένη πλέον από την πλευρά τη δική μου η απόφαση, αν είναι αρνητική, αν την δεχτώ, αλλά από την πλευρά της Τουρκίας να μην υπάρχει το εργαλείο εκείνο επιβολής της αποφάσεως, αν είναι αρνητική για την Τουρκία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα δεχτεί την απόφαση άμα δεν τη συμφέρει. Η Ελλάς όμως τα δέχεται όλα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε εκτίμηση ότι η Τουρκία κάτω από. Εκτός φυσικά, αν είναι προϋποθέσεις, έλα πάρτα όλα. Κάτω από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι αν δεν κάνω λάθος, η δική μας παγία θέση εθνικά από το 1974 είναι ότι ναι, στη Χάγη πάμε για ένα πράγμα. Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Παύλα ΟΖ πλέον. Λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Πας για να συζητήσεις αυτό που δικαιούσε δηλαδή. Αυτό μου λέτε και εσύ εκεί. Δηλαδή δικαιούται η Ελλάδα ΟΖ, δικαιούται την υφαλοκρηπίδα. Όχι, δεν είπα αυτό. Για την οριοθέτηση είπα. Για τα όρια. Ναι. Είναι δικαίωμα της κάθε χώρας να οριοθετήσει την ΟΖ. Από εκεί πέρα μια άλλη χώρα μπορεί να εξετάσει. Και από την άλλη ξέρετε ότι πολύ καλύτερα από μένα. Ότι υπάρχουν δύο δικαστήρια. Το δικαστήριο του Αμβούργου που αφορά την ΑΟΣ και το δικαστήριο της Χάγης. Ναι ή όχι. Ναι, δεν είναι μέρος του δικαστήριου του Αμβούργου που αφορά την ΑΟΣ αποκλειστικά, κύριε Σακίνη. Γιατί η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν, θα δηλώσει αναρμοδιότητα το Υπουργείο. Ένα ισχυρό κράτος λοιπόν ναι. θα έκανε αυτό που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, λέω εγώ, αυτό που έκαναν οι Ρώσοι, αυτό που κάνουν οι Τούρκοι στην Ευσυνοπόντο, στη Μάρτη ναι. Θάλασσα. Που οριοθετήσαν ΑΟΣ, αυτό που κάνει η Ισραηλία, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να το κάνουμε κι εμείς. Δεν το κάναμε, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν το κάναμε για ένα και μόνο λόγο. Εδώ και δεκαετίες λειτουργούμε φοβικά απέναντι στην Τουρκία. Δεν θα πω μειοδοτικά προδοτικά. Θα πω φοβικά. Βέβαια, πολλές αποφάσεις, σα έβλεπα στην μια εκπομπή, είχατε ένα καλεσμένο με το όνομά του που έλεγε για την ιστορία με τον Παπανδρέου και την Κύπρο, πίεσε ο Ιωτρό Παπανδρέου την Κύπρο. Να μην πάμε στην Ελλάδα. Κύριος Καριώτης ήταν ο κύριος Καριώτης. Το συγγνώμη, μου διαθέτει το προσωπικό. Το ξέρω εξαίρετος, δεν του συζητώ. Έχω πει ότι αν ήμουν πρωθυπουργός θα είχα έναν Καριώτη δίπλα μου, έναν Μάζη. Σας λέω πια ζωνόματα. Έναν Ζελελίδη, έναν Φόσκολο, ως συμβούλους. Όχι τον τόπο. Που είναι δεδομένης και δεδηλωμένης απόψεως στην εκμετάλλευση. Έτσι. Θα είχα ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και το αντικείμενο και έχουν μια άλλη εθνικοκεντρική
εθνοκεντρική, πατριωτική θέλετε, άποψη και στάση. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα λάθη έγιναν τυχαία. Έγιναν για να φτάσει ο ντόκος σήμερα και να μιλάει για συνεκμετάλλευση. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ακούστε, δεν μιλάει ως ακίνηση ο Βελόπουλος. Μιλάει ο σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού για συνεκμετάλλευση. Θέτσι σημαίνει αυτό, ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία το έχει το μυαλό της να το επιβάλλει. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης θέλει να γίνει συνεκμετάλλευση. Με αυτό είμαι ευθέως καθαντίθετος να του πω ένα πράγμα. Δεν δικαιούται ο Σαχίνης, εσύ ή εγώ, κύριε Σαχίνη μου, να μοιράζεις τα ημάτια περιουσίας που δεν σου ανήκει. Το σπίτι σου, κύριε Σαχίνη, μπορεί να το δώσεις. Κύριε Ντόκο, το σπίτι σας μπορείτε να το δώσετε όπου θέλετε. Να το συνεκμεταλλευτείτε με τους Τούρκους, με τους Αλβανούς, με τους Βουλγάρους, με τους Έλληνες, με όλους. Αλλά την περιουσία των Ελλήνων, την περιουσία των Κριτών, που είναι τεράστια τα κεδάφια φυσικού αερίου κάτω από την Κρήτη, ποιος έχει το δικαίωμα να τα μοιράσει και να την εκμεταλλευτεί με τους Τούρκους και λέει, κάντε το. Ποιος είναι ο Ντόκος, ποιος είναι ο Βελόπουλος. Καταλάβατε, ενώ την περιουσία μου μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Την περιουσία των Ελλήνων δεν μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η λογική μας βρίσκεται ειδικά ως ελληνική λύση εμάς. Ποιος Βελόπουλος εμένα προσωπικά. Ξέρετε, κύριε, είπατε κάτι και Σαχίνη. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή για να μείνω βουλευτής και πολιτικός αιώνιος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Πίστεψε με, έχω τις επιχειρήσεις μου, τις δουλειές μου, ασχολούμαι με τις νέες επενδύσεις που κάνω στην Ελλάδα κτλ. Αυτό με νοιάζει να κάνω, αυτό πιστεύω, αν ο ελληνικός λαός με όρισε και πει, κάντο να το κάνω. Δεν μπορεί δηλαδή η Κρήτη, κύριε Σαχίνη, 50 χρόνια να μην έχει έναν δρόμο. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία, η Κρήτη, να μην έχει έναν δρόμο και σκοτώνονται κάθε χρόνο τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Αυτά είναι γελία, λέει, τα βασικά δεν έχουμε λύσει. Τα βασικά. Και μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορούσε να δει το πολιτικό μας σύστημα να λύσει τα βασικά ζητήματα μιας περιοχής που μας δίνει και τεράστιο συνάλλαγμα σε επίπεδο τουρισμού, έτσι. Την ΚΟ, τη ΡΟΔΕ κτλ. Κύριε Πρόεδρε, λέει εδώ ένας ακροατής. Για ρωτήστε τον κύριο Βελόπουλο. Πρέπει η χώρα να πάει γρήγορα στην επέκταση των χωρικών της υδάτως στα 12 ναυτικά μίλια ή όχι, για να μιλάμε με την κοινή λογική. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, πέστε στον κύριο Τηλεφάνη, πρόταση νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό της ΑΟΣ. Το καταθέσαμε ως νόμο. Έτοιμη νομοπαρουσιαστικά, είναι έτοιμο. Το καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Νέα Δημοκρατία το έθαψε. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι δεν θέλουν, γιατί θέλουν να μας σύρουν στη Χάγη και εκεί να βγούμε ηττημένοι. Εγώ το πιστεύω πλέον, το λέω ακράδαντα και είμαι σίγουρος, κύριε Σαχίνη, θα μου πείτε είναι προδότες. Πώς θα πω ότι είναι προδότες. Φοβικοί. Ίσως να μην μπορούν οι άνθρωποι. Ίσως να μην θέλουν. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Είμαι πολιτικών και επιχειρηματίας. Αυτό που διαβλέπω όμως, έτσι μεσοπρόθεσμα, είναι η Χάγη και μετά η τεράστια ήττα. Γιατί? Γιατί σου λέει τι θέλετε, πόλεμο. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, σας είπα ότι αν πάει το πλοίο αυτό στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, έξω από τον Πειραιά, εμείς πρέπει να βλέπουμε τον βιασμό της πατρίδος μας και να τον απολαμβάνουμε κιόλας. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, πάντως από το ερώτημα που σας έκανα, ότι μάλλον πράξατε τα δέοντα, ενώ ζητήσατε επικοινωνία όσο ψηλότερα πάει, και μάλλον η εικόνα που έχετε, γιατί σας βλέπω μιλάτε με πολύ βεβαιότητα, είναι εντελώς διαφορετική. Καλά κάνετε στη δημόσια σφαίρα βεβαίως, από αυτή που έχουν επισήμως κάποιοι διαρρεύσει. Επειδή ο χρόνος πιέζει, εκτός από τα εθνικά, έχω ένα ερώτημα να σας κάνω, που είναι από πάρα πολύ κόσμο. Ποια είναι η. Θα έρθω στην Κρήτη το επόμενο μέρο και θα ήθελα πολύ να τα πούμε για από κοντά. Θα χαρώ να τα πούμε και τηλεοπτικά. Είναι από τους φανατικούς τηλεθεατές. Μάλιστα. Το λέω και δημοσίου. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ένα θέμα που είναι στα χείλη πολλών Ελλήνων και χθες μας το είπαν με έναν τρόπο. Και ο κύριος Ντεγκίντος και ο κύριος Στουρνάρας, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές, και ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μετά από 11 χρόνια κρίσης δεν είναι θέμα. Πέτυχαν τα μνημόνια, πέτυχαν. Είναι τα κόκκινα δάνεια και κυρίως η πρώτη κατοικιακή προστασία της. Και με βάση αυτά που έχει πει και ο υπουργός Δής, ο κύριος Γεωργιάδης, από 1η Μαΐου μάλλον δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Πριν από λίγο μιλάγαμε με τον πρόεδρο Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών που μας είπε ότι με αυτό το πτωχευτικό κώδικα τεινάζονται τα πάντα στον αέρα. Ποια είναι η θέση της ελληνικής λύσης? Αγαπητέ κύριε Σαχίν, πείτε μου εσείς γιατί υπάρχουν οι ελληνικές τράπεζες σήμερα. Γιατί οι Έλληνες πολίτες εγγυήθηκαν δια του δικού τους κεφαλαίου, ιδιωτικού αν θέλετε, ή δημοσίου κεφαλαίου, γιατί οι Έλληνες τα κατέθεσαν, να υπάρχουν οι τράπεζες. Δηλαδή εγγυήθηκαν οι Έλληνες. Και έρχονται σήμερα οι τράπεζες που με τα δικά μας λεφτά εγγυηθήκαμε και υπάρχουν, να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Διακρίνω μια τεράστια αντίφαση και έναν παραλογισμό. Από την άλλη δε, ακούω εδώ και 10 χρόνια τους μπαταχτίδες, τους μεγάλους που χρωστάνε. Δεν είδα κανένα να πληρώνει. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα καζίνο, οι οποίοι τα χρωστάνε 150 εκατομμύρια ευρώ σε ΕΦΚΑ. 150 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν μόνο τα καζίνο της Ελλάδας.
Από ό,τι ξέρω, ανοίγεται και σε ένα καζονίκι στο Ηράκλειο, να το χαίρεστε τώρα στις, κάπου στις γούρνες που θα ανοίξει. Να δούμε, μην βιάζεστε. Αν είναι επένδυση, αν είναι επένδυση αυτή, ζήτω που καήκαμε. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Βελόπουλε. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι όσοι έχουν. Θα το πω και μην, δεν με ενδιαφέρει ο καθένα να το πάρει έτσι. Ποδοσφαιρικές ομάδες και δίνουν χρήματα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό ή στον Άρη ή στην ΑΕΚ ή στην Παναθηναϊκό. Το κάνουν για την ψυχή του πατέρα του, γιατί είναι οπαδοί των ομάδων. Το κάνουν γιατί κάνουν business. Σταματώ εδώ, το νοητό. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Αν ήθελε η πολιτεία πραγματικά να προστατεύσει, γιατί είναι ιερή η αιστεία, αγαπητή κύριε Σαχίνη. Ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος από αρχαιοτά το χρόνο, από την Κνωσό και τη Φεστό, με την αιστεία. Όχι τη φωτιά απλά, αλλά τη φωτιά που έχει και τον κεντρικό σου χώρο, όπου εκεί ζούσες. Έρχεται λοιπόν το κράτος, χωρίς καμία πρόνοια μέρημνα, να πει το εξής: θα σου πάρω το σπίτι. Ωραία. Να πάρουμε λοιπόν το σπίτι των Δημοκρατών. Κοστά πόσα, 200-300 εκατομμύρια. Να πάρουμε το σπίτι των Πασόκων. Να πάρουμε το σπίτι των Σιριζέχου, στην Κεφτιδάνια. Γιατί δεν παίρνουμε πρώτα δικά του τα σπίτια για να δείξουν ότι και αυτοί είναι έντιμοι απέναντι στους πολίτες και μετά να πούν στους πολίτες, παιδιά, δεν γίνεται. Εννοείται τα δάνεια των κομμάτων, φαντάζομαι. Βεβαιότατα. Τα οποία είναι όχι κόκκινα, είναι πειρακτωμένα πλέον. Έτσι. Και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τα μπαλώσουν. Καλά, και τι πειρακτωμένα. Κάποιοι έχουν αλλάξει αφημί. Μην πω ότι δεν το ξέρω. Ναι, όμως κύριε Βελόπουλε, πείτε μου για τον Κοσμάκη, τον πολίτη. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει. Γιατί από 1η Μαΐου. Εμείς έχουμε καταθέσει, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, γιατί σε επαναλαμβάνω, η διαφορά της ελληνικής λύσης είναι ότι δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας με τα εθνικά θέματα. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλήσω πολύ έτσι, να ανοιχτώ κτλ. Γιατί είναι εθνικά θέματα, όπως κάνουν κάποια άλλα δίθεν πατριωτικά κόμματα. Θα πω όμως το εξής. Στο θέμα των τραπεζών, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι πολύ μεγάλο, κύριε Σαχίνη. Αντιγράφεις πετυχημένες συνταγές. Πριν το 40, η Αμερική είχε το ίδιο πρόβλημα. Έκανε την Bank Bank, δηλαδή την κακή τράπεζα, τα βάλε όλα εκεί μέσα, όλα εκεί μέσα τα δάνεια. Και σε 15-20 χρόνια αυτή η Bad Bank στην Αμερική, που πήρε τα κόκκινα δανειά της, είχε και κέρδη. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πρώτα, άμα το πρόγραμμά μας υπάρχει και μηδενικό στο διαδίκτυο, λέμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα και πώς θα το κάνει η Ελλάδα. Δεν θέλουν, γιατί, θα σου το πω, κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, είτε συγγενείς είτε φίλοι τους, έχουν φαν. Έχουν τα κοράκια μαζί τους ή είναι δικά τους τα κοράκια. Άρα λοιπόν, τι θα εξυπηρετήσει ο υπουργός? Θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που το ρώτη μέσα από την ημάθειά του, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει, πάει και τον ψηφίζει, ή θα εξυπηρετήσει τα φαν που από εκεί θα πάρει και κανένα φραγκάκι, κανένα ευρώ, λέω εγώ, όχι πολιτικός. Φαντάζομαι ότι ισχύει η εξυπηρέτηση των φαν και όχι των πολιτών. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Δεν έχουμε εξάρτηση από κανένα ολιγάρχη. Γι' αυτό και μιλάω έτσι όπως μιλάω. Λοιπόν, νομίζω ότι καταγράφηκε η άποψη της ελληνικής λύσης. Εγώ προκαλώ, ας πούμε και εσάς, γιατί ξέρετε και οικονομικά, σας βλέπω. Πάντως, κύριε Βελόπουλε, εγώ θέλω να σας το ξαναπώ. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ απλά ρωτάω. Εσείς είστε αρχηγός πολιτικού κόμματος μέσα στη Βουλή. Καλό είναι τα Twitter, ιδίως το Twitter, το δικό σας ως πολιτικός αρχηγός, να το χειρίζεστε, δεν είναι μόμφι αυτό, λίγο διαφορετικά. Θέλω να πω, η απέτησή μου από έναν πολιτικό αρχηγό είναι να μιλήσει, να πει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, ποια είναι τα όρια, να πει προσέξτε αυτό που κάνετε στους υπόλοιπους, ιδίως αυτούς που κυβερνούν. Δεν είναι να το μετατρέψουμε σε ένα video game. Βουλιάζοντας εικονικά το Roots Race και δίνοντας πάσα έτσι και στον αντίπαλο να μας ακτινογραφεί, αν θέλετε. Θα σας απαντούσω ως εξής και θα το πω. Όταν εγώ ουρλιάζω, φωνάζω και αυτοί που κυβερνούν δεν με ακούνε, όταν ξέρω κάτι παραπάνω, αγαπητοί κύριε συνάδελφε, από τον Σαχίνη, τον Βελόπουλο, τον Σταυρόπουλο, τον οποιοδήποτε άλλον, και όταν γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει συμπεριφορά κυρίας του κράτους απέναντι σε μια τέτοια προσβολή και διεκδίκηση, θα μου επιτρέψει ο κύριος Σαχίνης. Μέσα στα 15 tweets που έχω κάνει, γιατί έχω και διαχειριστές, δεν είμαι μόνος μου, το γράφω και τώρα, να το δείτε, να υπάρχει και ένα που να βάζει, αν θέλετε, το μαχαίρι στο κόκαλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε πόσο προσεκτικός είμαι στις διατυπώσεις μου πλέον. Κάτι εμένα έχετε απλά... υπόψη σας, το ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι. Δεν ακριβώς. Είναι προφανώς για τη δημόσια σφαίρα. Όχι, και δεν θα το έκανα ποτέ. Απλά θέλω να σας πω ότι αυτό που έκανα το έκανα συνειδητά για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι έτσι όπως οδηγούμαστε μαθηματικά. Πάμε σε μια εθνική ήττα παρόμοια με τους Σκοπιανούς. Τους Σκοπιανούς δεν χάσαμε έδαφος, χάσαμε ιστορία και αργότερα θα δούμε τι θα χάσουμε. Αλλά εδώ θα χάσουμε έδαφος, κύριε Σαχίνη, θα χάσουμε γη και νησιά. Αυτό είναι μια προειδοποίηση δική μου, γι' αυτό και το έκανα το βίντεο, για να ταρακουνηθούν και οι συνάδελφοι, έστω και με, αν θέλετε, κομπασμό ή θέλετε με ειρωνία, πώς θα με συμπεριφερθούν. Δεν με ενδιαφέρει το προσωπικό μου, αν θέλετε. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι δημοσιογράφοι, έτσι κι αλλιώς. Είδα την τελευταία έρευνα που έγινε τη διεθνή. Τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως είναι απαξιωμένα παγκοσμίως. Δηλαδή, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Ήταν η Pew Research Center, 38 χώρες και η Ελλάδα στην τελευταία θέση. Ποια μέσα? Τα μέσα τα οποία αποδιαιτούνται και ευτυχώς, σας πω κάτι. Γιατί δεν υπάρχει μια εκπομπή στη δική σας σε ένα αθηναϊκό παλάτικο κανάλι, κύριε Σαχίνη? Για πείτε μου εσείς, που έχετε ένα μέτρο, μια σοβαρότητα,
και καταθέτετε απλά τις απόψεις των άλλων που οι άλλοι κρύβουν. Εσείς τι κάνετε, βγάζετε όλες τις απόψεις. Και δεν το κάνουν και στο Sky και στον Αντένα και στα υπόλοιπα κανάλια. Λέω εγώ τυχαία ονόματα, Σταρ, Αλφα κτλ. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, αυτά τα ελληνικά μέσα. Αναξιόπιστα. Ονόητο. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Τον ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, εδώ πρωί της Τρίτης. Το ραντεβού μας στο Ηράκλειο στην περιοδία που θα έρχομαι από τέλη του μηνός. Ωραία. 20-21-22 θα είμαι στην Κρήτη. Ορίστε. Έχουμε και είδηση για την περιοδία του κύριου Βελόπουλου στο νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε Βελόπουλε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.